Η υπευθυνότητα και κάθε απαραίτητο μέτρο στη μάχη έναντι στον κορονοϊό αποτελεί προτεραιότητα και για τον πληττόμενο κλάδο των ξενοδόχων σε αυτή τη δύσκολη σεζόν. Με αυτή την ευκαιρία, το ξενοδοχείο Κάκτους στη Σταλίδα προχώρησε σε μια πρωτότυπη εκδήλωση, πραγματοποιώντας μια άσκηση ετοιμότητα σε περίπτωση υπόπτου κρούσματος COVID-19 στο χώρο. Για την εκδήλωση μίλησε ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και πρόεδρος ξενοδόχων Ηρακλείου Νίκος Χαλκιαδάκης. Σήμερα εδώ στα ξενοδοχεία μας κάνουμε τη δεύτερη άσκηση προσομοίωσης. Σήμερα είναι λίγο πιο επίσημα τα πράγματα. Έχουμε φωνάξει τη βιβεάρχη, την κυρία Μπορμπουδάκη, έχουμε τον κύριο Γκίκα, τον λοιμοξιολόγο, διάφορους γιατρούς που συνεργαζόμαστε, έτσι ώστε να δώσουμε μια επισημότητα στο όλο θέμα, πώς πρέπει να παραλαμβάνουμε κάποιο άτομο το οποίο πάσχει από COVID. Η προσομοίωση περιελάμβανε την παρουσίαση της διαδικασίας ειδοποίησης, εξέτασης και τήρησης υγειονομικών μέτρων από τους υπαλλήλους για την ασφαλή αντιμετώπιση ενός πιθανού κρούσματος. Μία άσκηση ετοιμότητας η οποία γίνεται για να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε ένα περιστατικό σε μία όχι νοσοκομιακή μονάδα αυτή τη φορά, αλλά σε μία ξενοδοχειακή μονάδα. Μία άσκηση ετοιμότητας με ιδιαίτερη σημασία, καθότι η Κρήτη είναι το νησί που βασίζεται στον τουρισμό και δεν θα μπορούσε η υγειονομική περιφέρεια να μην υποστηρίζει αυτές τις προσπάθειες. Σύμφωνα με την κλινική εκτίμηση που έχει κάνει, επομένως ο επισκέπτης παραμένει στο δωμάτιό του μέχρι να γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου. Ηρεμήστε λίγο. 10 δευτερόλεπτα είναι όλη η ιστορία. Εντάξει. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, κυρία Μπορμπουδάκη, καθώς και ο προσκεκλημένος της εκδήλωσης λοιμοξιολόγος κύριος Αχιλλέας Γκίκας, αναφέρθηκαν στην επιβεβλημένη τήρηση των αναγκαίων μέτρων προστασίας για την αποφυγή της διασποράς, καθώς και την εκτίμησή τους για την εξέλιξη της πανδημίας στην Κρήτη. Τα βασικά κλειδιά τα ξέρουμε όλοι, αλλά δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να τα εφαρμόσουμε σε αυτή τη δεύτερη φάση. Και αυτό είναι η απόσταση, η μάσκα, η γενικευμένη και βεβαίως η υγιεινή των χεριών. Αυτά είναι τα όπλα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Να παρακολουθούμε την κατάσταση της υγείας μας και να ακολουθούμε τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι δύσκολο δεδομένου ότι θα ξεκινήσουν οι ιώσεις, θα έχουμε γρήπη, επομένως θα υπάρχει σύγχυση και αυτό που πρέπει να αποφύγουμε είναι να υπάρχει επιφόρτιση και επιβάρυνση των νοσοκομιακών μονάδων. Χρειάζεται συνεχής επαγρύπνηση, χρειάζεται συνεχής καταγραφή των περιστατικών, χρειάζεται συνεχή τεστ, χρειάζεται συνεχής εξέλιξη της γνώσης και παρακολούθηση του επιδημιολογικών δεδομένων, γιατί αυτά αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή. Εσείς θα μείνετε μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων.